Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μιας και τώρα τελευταία έχω δει πολλά βίντεο από διάφορους που ασχολούνται με drones και κάμερες σχετικά με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούν το 2024, μπήκα στον πειρασμό να κάνω και εγώ ένα, να σας δείξω τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ ανάλογα με την περίσταση, τις κάμερες, τους υπολογιστές και γενικά οτιδήποτε θα χρησιμοποιήσω για να έχω ένα καλό αποτέλεσμα στη δουλειά που κάνω εντός του 2024. Ας ξεκινήσουμε από τα drones. Για φέτος σκέφτομαι να χρησιμοποιώ από τα κλασικά drones μόνο δύο. Το Mini 3 Pro, το οποίο είναι για μένα φοβερό drone. Ακόμη δεν έχω πάρει το Mini 4 γιατί δεν έχει και μεγάλες διαφορές. Αυτό ουσιαστικά θα το χρησιμοποιώ σε ελλείψεις, είτε σε ταξίδια που δεν θέλω να έχω πολύ βάρος μαζί μου, είτε σε ελλείψεις εντός κατοικημένων περιοχών, να και είναι κατηγορία C0, επομένως σου δίνει μεγαλύτερα περιθώρια για να το χρησιμοποιείς εντός κατοικημένων περιοχών και έχει άψογη εικόνα όσο και φωτογραφία. Τώρα για πιο σημαντικές δουλειές θα χρησιμοποιώ αυτό. Mavic 3 Pro είναι μαζί με το RC Pro, το controller. Είναι πάρα πολύ καλό drone, όπως γνωρίζετε, όσοι γνωρίζετε, έχει τρεις κάμερες 70, 166 και 24mm και με αυτό μπορείς να κάνεις πολύ καλές και επαγγελματικές δουλειές. Τραβάει κατευθείαν σε Apple ProRes και γενικά είναι το καλύτερο μικρό drone της DJI, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο, το Inspire το 3. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα GPS drone. Τώρα για τα FPV drone, υπάρχουν πάρα πολλά drones ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο λήψης, το αν θα είναι σε εσωτερικό χώρο, αν θα είναι long range, αν θέλουμε να κάνουμε ακροβατικά και γενικά την ποιότητα της λήψης, αν θέλουμε να έχουμε μεγάλες κάμερες πάνω σε αυτά. Για εσωτερικές λήψεις χρησιμοποιώ το DJI Avata, τα Avata μάλλον, γιατί έχω πάρει δύο. Γενικά ό,τι μου αρέσει από FPV το παίρνω 2 και 3 φορές, γιατί όταν άρχισα να μαθαίνω FPV είχα χάσει κάνα 2 drones και επομένως από τότε τα παίρνω αυτά που μου αρέσουν πολλαπλά. Λοιπόν, για εσωτερικά η πρώτη μου επιλογή είναι τα DJI Avata μαζί με το stick αυτό, σε βοηθάει πάρα πολύ σε εσωτερικούς χώρους. Και αν θέλεις να πάρεις, αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο δυναμικό πάλι σε εσωτερικούς χώρους, πολύ καλό είναι και το Gepard-C, το Cinelog 25. Έχω το μοντέλο με την Naked Insta360, ωραία καμερούλα, τρεβάει πάρα πολύ καλά, το έχω χρησιμοποιήσει που και που και αυτό. Για λήψεις πιο δυναμικές τύπου freestyle με ταχύτητα κλπ, χρησιμοποιώ το iFlight, το Evoque. Έχω πάρει 2 τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραίο, βαρύ, 5 ιντσών και γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και γενικά προσφέρει πολύ δυναμικές λήψεις. Ταυτόχρονα έχω πάρει και το E-Max, το Babyhawk. Αυτό νομίζω είναι 3,5 ιντσών. Το θεωρούν πολύ σαν το καλύτερο freestyle drone. Είναι πάρα πολύ δυνατό, μπορεί να είναι μικρό αλλά είναι φοβερό, δηλαδή όποιος το πάρει δεν θα χάσει. Είναι εξαιρετικό drone, έχω πάρει και από αυτό 2. Τώρα, όσον αφορά το long range, δηλαδή λήψη σε μεγάλες αποστάσεις κλπ, χρησιμοποιώ 2 διαφορετικά drone. Ένα 4 ιντσών, το Flywoo, το Explorer, αυτό είναι το αγαπημένο μου, ένα από τα αγαπημένα μου γιατί έχω πολλά. Εδώ θα έχω πάρει 3 τέτοια, είναι πάρα πολύ καλό drone, μπορεί να πετάει 25-30 λεπτά ανάλογα την μπαταρία που του βάζεις και γενικά μπορεί να κάνεις αποστάσεις 1-2 χιλιόμετρα άνετα. Το drone αυτό βέβαια το πετάω όταν δεν έχει αέρα γιατί είναι πολύ ελαφρύ
και γενικά η ποιότητα της λήψης επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Το έχω και σε διάφορα, με διάφορες κάμερες, το έχω με την Omicron 3, το έχω για να βάζω την Action 2 και έχω και ένα στο κουτί να βρίσκεται. Τώρα, όσον αφορά μεγαλύτερες αποστάσεις για long range, έχω το iFlight το Chimera 7. Είναι λίγο μεγάλο, εδώ μπαίνει και GoPro πάνω. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστο drone. Το έχω με την κατεύθυνση την TBS Crossfire. Γενικά όλα τα drone, τα FPV που χρησιμοποιώ, προτιμώ το TBS Crossfire ή το σύστημα της DJI το O3, γιατί τα θεωρώ τα πιο αξιόπιστα από όλα. Αυτά όσον αφορά τα long range. Τώρα για πιο απαιτητικές λήψεις, όπου μπορούμε να βάλουμε μεγάλες κάμερες πάνω και να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για χρήση σε ακριβές παραγωγές που έχουν κινηματογράφο ή τηλεόραση, υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ένα οκτακόπτερο, το οποίο μπορεί να σηκώσει κάμερα μέχρι 2 κιλά. Σε αυτό ανεβάζω κάμερες όπως τη Sony, την Full Frame, τη ZV-E1 ή την Fuji, την XT3 ή καθώς και μια Blackmagic που έχω. Είναι drone για πολύ ποιοτικές λήψεις τύπου FPV και γενικά δεν το χρησιμοποιώ συχνά, γιατί ένα λάθος σε αυτό θα στοιχήσει πολλές χιλιάδες ευρώ, όπως καταλαβαίνετε.